χάσει. Στο θέατρο Χιτήριο. Είπαμε, το ξεχωρίσαμε και πριν. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι προσωπικό τώρα, που δεν το έχω ξαναπεί. Το διάστημα, το περσινό, θυμάστε, που μόλις είχα επιστρέψει στο πρωινό εδώ, μετά τα Χριστούγεννα, που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τις καταγγελίες που αφορούσαν στο θέατρο. Ως απόρρια, τέλος πάντων, συνέχεια των καταγγελιών της κυρίας Μπεκατόρου για το χώρο του αθλητισμού. Τότε λοιπόν ο Πέτρος πρωταγωνιστούσε στο, πώς το λένε, στο Χαιρέτα με τον Πλάτανο. Εμείς συλλέγαμε πληροφορίες, μας ερχόντουσαν πληροφορίες για το πώς σκοπεύουν κάποιες κυρίες δημοσιογραφικά. Κάνουμε ρεπορτάζ, μας έρχονται πληροφορίες, αυτή είναι η αλήθεια. Για το πώς σκοπεύαν κάποιες κυρίες που κατήγγειλαν στην πορεία τον Πέτρο Φιλιππίδη να βγουν, να οχυρωθούν νομικά για να καταγγείλουν συγκεκριμένα τον Πέτρο Φιλιππίδη. Τις είχαμε τις πληροφορίες. Εγώ δεν μπορούσα να βγω να πάρω τον οποιοδήποτε να πω, ξέρεις, έχει. Όμως δεν θυμάμαι τώρα γιατί. Μια μέρα μιλήσαμε στο τηλέφωνο με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Έπαιζε στη σειρά εκείνη. Και μου λέει, ρε Γιώργο, λέει, επειδή γνωριζόμαστε με τις συνεντεύξεις που έχουμε πάλι τόσα χρόνια κτλ., μου έχεις πάρει, να σε ρωτήσω, λέει, κάτι προσωπικό και ανθρώπινο. Έχεις ακούσει, λέει, το όνομά μου, εμπλέκεται πουθενά το όνομά μου, ετοιμάζονται, λέει, να μου κάνουν κάτι. Εγώ βρέθηκα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γιατί από τη μία είχα τις πληροφορίες, από την άλλη. Δηλαδή, μια πληροφορία που την έχεις, τη λες στον άλλο. Είναι σοβαρό, δεν μπορείς να το είναι, να το μεταφέρεις εσύ στον εμπλεκόμενο. Και αυτό που έκανα εκείνη τη στιγμή ενστικτοδός και ανθρώπινα, του είπα, Πέτρο, δεν μπορώ να σου πω από ποιες κυρίες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ακούγονται ότι υπάρχουν κάποιες κυρίες που θα κινηθούν εναντίον σου και μάλιστα για βαρύτατες καταγγελίες. Και μου λέει τότε ο ίδιος, Γιώργο, θα σου πω κάτι. Και κράτα το, γιατί μπορεί και να μπλέξω. Είχα πολλές εξωσυζυγικές σχέσεις. Σας λέω τι μου είπε τότε στην τηλεφωνική και το λέω για πρώτη φορά. Γιατί το λες όμως. Το λέω τώρα, τι να σου πω. Είχα πολλές εξωσυζυγικές σχέσεις, αλλά ποτέ δεν έχω φτάσει να βιάσω ή να πιέσω την οποιοδήποτε γυναίκα. Και του λέω, Πέτρο, τι να σου πω, δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα κτλ. Βεβαίως δεν του είπα, βέβαια, ποιες κυρίες. Και μετά γίνανε όλα αυτά που γίνανε. Αλλά θέλω να σου πω τότε τι μου είπε, πολύ πριν γίνει στόχος όλων αυτών των καταγγελιών. Είχαμε αυτό το διάλογο. Δύο πράγματα να πω. Καλά, αυτό είναι μια προσωπική σου εμπειρία. Πάντως πριν ακούσαμε μια συνέντευξη από μια εξαιρετική ηθοποιό και υπείον τόνων άνθρωπο και από τη συνέντευξη από τις απαντήσεις το κατάλαβες, χωρίς να έχει μονές με πρόσωπα και καταστάσεις, που είπε ότι είχαμε ακούσει για διάφορα περιστατικά, σωστά, αλλά για τα συγκεκριμένα όχι, πέσαμε τα σύννεφα, με τον Κιμούλη δε, εγώ δεν... Δηλαδή, υπάρχει ένα. Εμένα εξακολουθεί βέβαια να αυτό εντυπωσιάζει. Ένα αυτό και ένα άλλο. Δεν ξεκινάει, επειδή το είπε και ο κύριος Καπερνάρος. Ναι, σαφώς η Μπεκατόρου έκανε κάποιες δηλώσεις, αλλά αυτό είναι μια πολύ επιφανειακή ανάγνωση. Δεν βγαίνουν κάποιες γυναίκες, κάποιοι άντρες να μιλήσουν, να πούνε, να βγουν προς τα έξω επειδή μίλησε η Μπεκατόρου. Σαφώς και είναι μια αφορμή. Αλλά είναι η εποχή. Δηλαδή, πόσο επιφανειακά μπορεί κάποιος να το δει. Είναι η εποχή που το επιτάσσει. Ο Καπερνάρος δεν είπε αυτό. Είπε ότι αντέγραψαν κάποιες γυναίκες. Για να πάρουν δημοσιότητα. Ναι. Δεν είναι είπε αυτό. Είπε ότι οι καταγγελίες. Μα πώς είναι μια θεατρική. Δεν παίρνω θέση εγώ να τα το τονίσω. Το ακούσαμε τίποτα. Δεν χρειάζεται να το επεξηγήσεις. Ναι, ναι. Αλλά σου λέει ότι η Μπεκατόρου έκανε μια πραγματική καταγγελία και ακολούθησαν κάποιες καταγγελίες που δεν ήταν πραγματικές. Λέει ο Κιμούλης και ο Καπερνάρος. Για να κάνουν καριέρα, πώς το είπε, να ανέβουν στην πλάτη του Κιμούλη. Δεν το οικειοποιούμε. Λέω ότι είπε ο Καπερνάρος. Βέβαια, για να πούμε όμως και κάτι που δεν μπόρεσα εγώ να το πω. Πριν είναι όλες οι γυναίκες έχουν κάνει καριέρα. Είχαν ήδη καριέρα. Όχι, τότε γιατί πρέπει να επεξηγήσεις κάτι. Το ακούσαμε, ναι. Και λέω ότι επειδή ανέφερες πάλι και το όνομα της Μπεκατόρου, όλο αυτό ξεκίνησε επειδή η κοινωνία είναι έτοιμη να βγαίνουν τα θύματα και να μιλάνε άσχετα με το χώρο του θεάτρου, άσχετα με το χώρο του αθλητισμού. Τώρα πια ευτυχώς, αν κάτι συμβεί, θα βγει μια κοπέλα και θα πει μου συνέβη αυτό. Ένα αγόρι. Δεν είναι μόνο και οι γυναίκες, μην το πάμε και μόνο στις γυναίκες. Και παρά το γεγονός ότι μπήκε στο αρχείο η υπόθεση Μπεκατόρου και ήταν πολύ παλιά, υπάρχει ένας δάσκαλος, ένας προπονητής που είναι στις φυλακές σήμερα μετά τις καταγγελίες της Μπεκατόρου. Πάντως δεν σας εντυπωσιάζει ακόμα το γεγονός ότι μιλάνε ηθοποιοί και δεν είναι αιχμή για κανέναν άνθρωπο το ότι λένε, ότι ξέραμε, ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης μπορεί να πετάξει ένα τασάκι, ένα τραπέζι, μια καρέκλα. Δεν με εντυπωσιάζει. Καθόλου εμένα. Εμένα ναι. Εμένα καθόλου. Ο καθένας με τα βιώματά του. Τι να κάνουμε. Τότε έπρεπε και εσύ να μιλήσεις. Γιατί και εσύ μπορεί να έχεις μια κακοποιητική συμπεριφορά και δεν μιλήσεις. Τι πάει να πει αυτό. Όπως ο άλλος αργεί να μιλήσει. Επειδή εγώ ποτέ δεν θα μιλήσω. Δεν λέω γιατί δεν μιλήσανε. Και στη ζωή μου ποτέ δεν μα δεν είπα αυτό. Λέω και εσύ μπορεί να έχεις για κάποια κακοποιητική συμπεριφορά. Θέλω να βγω και να πω στην κάμερα ότι εμένα με εντυπωσιάζει. Γιατί ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει αυτό να το κάνω σε έναν άνθρωπο έτσι. Όχι, πώς απλά το είχα δεδομένο. Όχι. Ενώ όλοι οι άλλοι έχουμε πάρει. Όχι, αλλά μπορώ ούτε να φωνάξω ούτε να προσβάλλω. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ.